Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Και πάλι. Ξανά. Εδώ είμαστε. Αλλάξαν οι καλεσμένοι. Ναι, αλλάξαν οι καλεσμένοι. Και το θέμα. Το οποίο είναι. Το οποίο είναι. Ναι. Για μένα που έχω παιδιά πιο μεγάλα από τα δικά σου, ως γονιός πολλές φορές έχω σκεφτεί τι ρόλο παίζει το ίντερνετ στη σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή τι ψάχνουν τη μόνα σεξουαλική τους. Διαπαιδαγώγηση παίζει. Τι, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παίζει. Σωστά ή λάθος, δηλαδή, γιατί στην δική μου εποχή ας πούμε, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ήταν η ασπρόμαυρη μαύρη ελληνική τηλεόραση, εκπαιδευτική που είχε και κουστό. Δεν ήξερα πώς το κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες, αλλά ήξερα πώς το κάνουν τα καλαμάρια, οι σουκιές, οι γαρίδες, όλα. Τσιπούρες πώς το κάνουν, να τρελαθείτε, σας το πω μια μέρα. Καλά τώρα. Λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Όλγα Κακαμπάκου, που είναι ψυχολόγος. Ψυχίατρος. Ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια και μια ειδικότητα προς αυτό. Λοιπόν, γιατρέ, το άκου τομέα, να δεις τώρα. Σεξουλόγος, είναι, ναι. Είναι γιατρό, έχω να πω, λοιπόν, παθαίνω ευκαιρία να εκμεταλλευτείς την παρουσία του γιατρού. Και ο Νίκος Βασιλάκος, μαζί μας όπως κάθε Τρίτη, για να δούμε αν τέλος πάντων υπάρχει κάποιο θέμα, πώς μπορούμε οι γονείς να προστατεύσουμε αρχικά τα παιδιά από αυτόν τον κίνδυνο, αν υπάρχει κίνδυνος. Οπότε να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Καπάκου. Μια παρέμβαση, ξεκινήσουμε. Από όσο ξέρω, γιατί ακριβώς δεν έχω παιδιά ακόμα τόσο. Στο σχολείο ακόμα δεν υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μάθημα, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει. Από ό,τι διάβαζα όμως κάτι κάνανε πιλωτικά, έτσι λίγο πιο προχωρημένο, δεν είναι βέβαια ασφαλής πληροφορία. Για Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη δηλαδή. Προχωρημένο λέγοντας, το ξεκινούσαν από πολύ αργότερα, ενώ θα έπρεπε να το ξεκινήσουν πιο αλφαβήτα. Ναι. Κάτι πιλωτικά όμως, όχι κάτι ουσιαστικό. Πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το έχει θέμα. Σε μερικά δημοτικά, κάνουν και είναι προς τιμήν τους οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, κάνουν τοποθέτηση προφυλακτικού σε μπανάνα στα παιδιά. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σε μερικά δημοτικά. Δημοτικά. Δημοτικά, ναι. Στο ξέρω δημοτικά. Το κάνουν. Στην έκτη δημοτικού, να υποθέσω. Σας κάνει εντύπωση, ναι. Ε. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Το πιάσαμε σωστά, νομίζω. Ναι, ναι. Σωστό, και όχι είναι. Στο γυμνάσιο. Έχουν κατέβει λίγο οι ηλικίες οι οποίες τα παιδιά πειραματίζονται. Να μην μιλήσουμε ακριβώς για ολοκληρωμένες σχέσεις, γιατί πειραματίζονται σε πιο νεαρές ηλικίες. Άρα, ναι. Αφού συμβαίνει αυτό, θα έπρεπε τουλάχιστον. Πρώιμη εφηβεία, έτσι λέγεται αυτό. 10 με 14 χρονών είναι μια πρώιμη εφηβεία για τα παιδιά. Υπάρχει, ναι, ένας πειραματισμός. Δηλαδή, στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού μπορεί να υπάρξει. Και είναι καλό να γνωρίζουν τα παιδιά τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει συμβάλει και το ίντερνετ σε αυτό ενδεχομένως. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και είναι αναμενόμενο γιατί ως νέοι άνθρωποι είναι μέσα στην ιδιοσυγκρασία τους να είναι τόσο πολύ ανοιχτοί στις νέες τεχνολογίες. Το ίντερνετ λοιπόν έχει μπει πολύ νωρίς στη ζωή τους. Δεν μπορούμε φυσικά να αφήσουμε έξω από το διαδίκτυο τις σελίδες κοινωνικές δικτύωσης ή στο τόπος που έχουν τέτοια πληροφόρηση με την ασφάλεια συσσαγωγικά που έχει ένα παιδί της ανωνυμίας. Το να μπορέσει να πειραματιστεί ανώνυμα, να μπορέσει να έχει τις φαντασιώσεις του ανώνυμα. Να γνωρίσει κάποια πράγματα χωρίς να το κρίνουν, χωρίς να. Όπως και οι ενήλικες βέβαια, έτσι. Απλώς το κάνουν και τα παιδιά. Τώρα, εσείς προχωράτε σε ένα στάδιο παραπέρα, δηλαδή στις σελίδες που υπάρχει αλληλόδραση. Εγώ έχω μείνει στο απλώς να βλέπουν κάποια πράγματα. Τα παιδιά από πολύ νωρίς μπαίνουν σε σελίδες τέτοιες, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σιγά-σιγά θα τα λέτε αυτά. Έχουμε μια μητέρα. Και εγώ μαμά είμαι, έχω πολύ μικρά παιδιά βέβαια, αλλά. Εσείς τουλάχιστον είναι προετοιμασμένοι κάπως καλύτερα. Εγώ έχω μείνει στην έκθεση που δώσα χθες στα παιδιά, η φιλία μέσα από το διαδίκτυο. Και στην εποχή πιο η αποταμίευση, να γράψουμε. Αυτή την αποταμίευση τη θυμάμαι κι εγώ. Ωραία, άρα πάμε. Κάποιο παιδί σε κάποια ηλικία από δεν ξέρω πόσο χρονών και από 6 χρονών να πούμε και πάνω. Με τον υπολογιστή και το tablet και τα laptop, άσχετα αν είναι στο ίντερνετ ή όχι, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εξοικείωση από 2 χρονών. Ναι. Ωραία. Εντάξει, γιατί μιμούνται, όπως ξέρετε, τους γονείς τους, που είναι οι γονείς τους με το tablet στο χέρι και το κινητό, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουν την ίδια συμπεριφορά. Εμένα από 10-12 μηνών του βάζαμε, ας πούμε, και έκανε έτσι, αυτό. Ναι. Και φυσικά, γιατί το έβλεπε. Έτσι, δεν το δείξατε εσείς και εμένα. Οι κόρες μου το ίδιο κάνουν, επειδή έβλεπε εμένα. Άρα λοιπόν, επειδή είναι μέσα στη ζωή μας αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ εύκολο για τα παιδιά να το υιοθετήσουν πάρα πολύ γρήγορα.
Ο δικός μας ο ρόλος ως γονείς, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι αυτή η αγωνία, είναι το πόσο επιτρεπτό θα είναι. Δηλαδή θα το κάνουν μόνα τους, στο δωμάτιό τους, σε ό,τι σελίδες θέλουν, όποτε θέλουν, όπως θέλουν, μην έχουν γνώση. Όχι, ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν καταρχήν μια ενημέρωση για κάποια πράγματα, καταρχήν για το διαδίκτυο, και ιδίως σε πολύ μικρές ηλικίες δεν θα πρέπει να έχουν υπολογιστή μόνοι τους στο δωμάτιό τους. Ο υπολογιστής θα είναι σε κοινό χώρο. Παρά στο τα φίλτρα που υπάρχουν. Για πολύ μικρές ηλικίες θα πρέπει να είναι εκεί. Ναι. Ναι. Πάμε στον Νίκο. Υπάρχουν. Κάτι είχα κάνει, ούτε ξέρω τελικά αν έπιασε το μπλοκάρισμα ή όχι. Ναι, ότι μπλοκάρισμα. Κάποιες σελίδες. Και πλέον, δηλαδή, όποιος, ό,τι και να έχετε στον υπολογιστή, μπορείτε να βάλετε γονικό έλεγχο. Μπορείτε να τον έχει πολλά κόλπα, ναι. Ναι, αυτό είναι απλό. Γιατί το παιδί πια, όλα τα παιδιά, εκτίθενται σε πολύ μεγάλη πληροφορία σεξουαλική. Δηλαδή, οτιδήποτε και να γράψεις και να ψάξεις, θα δεις πορνογραφικού περιεχομένου site, το οποίο μάλιστα, να το πούμε και να το τονίσουμε, πια είναι ξεκλείδωτο. Μια φορά και έναν καιρό. Πλήρωνες, είχε συνδρομή για να το δεις. Τώρα όλα είναι ανοιχτά. Που σημαίνει ότι το παιδί, καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με το παιδί. Να το πιάσουμε από εκεί. Να κάνουμε κουβέντα. Γιατί να μας λέει, μιλάμε λίγο να προσδιορίζουμε. Πολύ μικρή ηλικία. Μιλάμε, μπορείς να ξεκινήσεις. Εμένα, και έχω και προσωπικό παράδειγμα, ο γιος μου είναι 3,5. Του μιλάς ήδη. Ότι τι υπάρχει, τι μπορεί να δει. Δεν μπαίνει σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ναι. Του λες όμως ότι κοίταξε να δεις. Εδώ βλέπεις ορισμένα βίντεο. Πού τα βλέπεις τα βίντεο? Στο YouTube. Ποια διαλέγεις, βλέπεις, ξέρω εγώ, το Ζακ και Κουάκ ή την Πέπα το Γουρουνάκι. Καλά, αυτά δεν τα ξέρουν. Αλλά... Ναι, αυτά είναι αυτή τη ηλικία. Δηλαδή, όποιο έχει παιδί σε αυτή την ηλικία, καταλαβαίνει ότι βλέπει αυτά τα βίντεο. Okay. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που τα βλέπει μετά, μπορεί να παρισφρήσει ένα βίντεο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά, γιατί ένας χαρακτήρας ο οποίος μιμείται ή παίζει με το χαρακτήρα του Μπέπα το Γουρουνάκι και μπορεί να είναι σεξουαλικού περιεχομένου. Οπότε εκεί πρέπει να του πει του παιδιού ότι πρώτον, εάν βλέπεις κάτι το οποίο δεν σε κάνει να νιώθεις όμορφα, το αλλάζεις και μου το λες. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά τα παιδιά έχουν ένστικτο για αυτά τα πράγματα και νιώθουν αμηχανία. Νιώθουν αμηχανία. Ναι. Δηλαδή πρέπει να οικοδομήσεις πάνω στην αμηχανία του παιδιού σου. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αρχέτυπα, για αρχέτυπες συμπεριφορές, οι οποίες πρέπει να, την ώρα που νιώθει αμήχανα, να οικοδομήσεις και να του πεις «Α, νιώθεις αδύναμα, ε! Νιώθεις αμήχανα, ε!» Δεν νιώθεις ευχάριστα. Άσχημα νιώθεις. Και να το αφήσεις. Πρέπει να το αφήσεις το παιδί σε αμηχανία για να το βιώσει αυτό το πράγμα και πάνω να μην το επαναλάβει. Γιατί το παιδί δεν θέλει να νιώθει αμήχανα. Και ένα παιδί, όσο μεγαλώνει το παιδί, θα κοιμηθεί και θα ξέρει ένα άλλο σπίτι, στο οποίο μπορεί ο υπολογιστής να είναι ανεξέλεγκτα η χρήση του. Δεν έχει περιέργεια όμως να το ξαναδεί. Δεν ένιωσε όμορφα, ένιωσε την άνεση να στο πει. Δηλαδή είσαι η μάνα του, είσαι ο πατέρας του, φαντάζομαι. Και ένιωσε την άνεση να στο πει, να στο εκμυστηρευτεί. Και εσύ δεν του πες «Α, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα, γιατί το κάνεις αυτό?» Δεν του πες έτσι. Του λες πώς νιώθεις, πώς ένιωσες. «Α, δεν σου άρεσε, μην το κάνεις, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Δεν σε αφορά, δεν είναι κάτι που έψαξες και βρήκες. Το έκανε κάποιος». Πώς βλέπει αγόρι μπαμπά στις ειδήσεις και βαριέσαι και φεύγεις, ας πούμε, λέω. Σωστό. Είναι δεν κάτι, έχει σχέση. Δεν, δηλαδή, όλα. Εσύ δεν έχει σχέση και πρέπει αυτό να πω ότι δυστυχώς υπάρχουν ταμπού και υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι με το να μην μιλάω για κάτι το αποφεύγω κιόλας. Δεν είναι να βάζω τις φωνές. Ναι. Όχι, ούτε φωνές. Πρέπει να είσαι μαζί κοντά στο παιδί, να σε νιώσει συνοδοιπόρο, σύντροφο και να έχεις και μερικές ώρες μέσα στη βδομάδα που θα θυσιάσεις, πώς θυσιάζεις και παίζεις με το παιδί, που θα σερφάρεις με το παιδί. Δεν είναι θυσία λοιπόν. Δεν είναι θυσία. Όταν έχουμε παιδιά παρκαρισμένα στα DVD και στην τηλεόραση, αναγκάζομαι να πω, και δεν λέω για μια φορά που θα χρειαστεί να γίνει, λέω για την επανάληψη. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιδί την τόση ώρα, προσέξτε, η φωτεινή επιφάνεια είναι ο μεγάλος εχθρός εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό που παλεύουμε. Ο μεγάλος γητευτής είναι. Ο μεγάλος γητευτής. Έτσι είναι. Δούριος ύπος είναι. Και το high definition, δηλαδή έχει ποιότητα καλύτερη από αυτή σχεδόν που του δίνουν που τα βλέπεις μάτια στην καθημερινή ζωή. Οπότε πρέπει το παιδί να το προετοιμάσεις ότι αυτό το πράγμα πρώτον δεν βλέπετε όταν είναι πολύ μικρό το παιδί, ότι πρέπει να του μάθεις το διδιάστατο με τριδιάστατη εικόνα. Δηλαδή είναι διδιάστατη η τηλεόραση, τη βλέπει μπροστά του. Αλλά αυτό που βλέπει μέσα έχει βάθος. Και γι' αυτό το παιδί όταν ξεκινά από μικρή ηλικία δεν μπορεί να μπει στον κόσμο. Και γι' αυτό λέμε ότι σε πολύ μικρή ηλικία δεν πρέπει το παιδί να δει οθόνη.
Θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που είπατε, και ιδίως στο θέμα στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αν δει κάτι τέτοιο το παιδί. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό όντως να του δημιουργήσουμε ενοχές και ταμπού. Δηλαδή, θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας από πολύ νωρίς ότι το σεξ είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν είναι κάτι άσχημο. Απλώς γίνεται σε συγκεκριμένες ηλικίες, όπως όταν μαθαίνουμε ποδήλατο, γίνεται σε συγκεκριμένες ηλικίες. Έχουν κάποια πράγματα που γίνονται όταν νιώθουμε εμείς έτοιμοι. Σωστό χρόνο. Ναι, αυτό που λέει ότι ένιωσες αμήχανα τώρα, δεν ένιωσες άσχημα, άρα δεν σου αρέσει αυτό αυτή τη στιγμή. Άλλη φορά μπορεί να σου αρέσει. Αργότερα σε άλλη ηλικία μπορεί να σου αρέσει. Είναι σημαντικό. Εδώ να πω κάτι. Καλά να δει μία σκηνή σεξ φυσιολογική. Που θα το πούμε αυτό. Κάτσε, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει. Άμα δει. Για το παιδί όλα περίεργα. Μία σκηνή. Όχι, έχει. Ναι, έχετε αλλά δίκιο σε αυτό προετοιμάζουμε ότι κάποτε αυτό το πράγμα είναι φυσιολογικό και θα σα αρέσει. Όμως, άμα δει μια σκηνή βιασμού ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί ναι, να δει. Ναι, δεν θα καταλάβει ακριβώς τι. Δεν θα νιώσει απλώς αμήχανα σε μικρές ηλικίες. Ό,τι και να δει θα νιώσει. Καλό είναι μεγαλώνοντας από τόσο μικρές ηλικίες να αρχίσουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για το σεξ αντίστοιχα με την ηλικία τους. Σε ένα παιδί 5 χρονών δεν μπορούμε να πούμε ότι θα λέγαμε σε ένα 12 χρονών. Όμως μπορούμε, υπάρχουν και βιβλία γι' αυτό, να ευαισθητοποιήσουμε το παιδί μας στο σεξ. Τι λέμε σε κάθε ηλικία δηλαδή. Ακριβώς. Και όσο περνάει ο καιρός θα πρέπει να εμπλουτίζουμε αυτή τη γνώση, γιατί έχουν πολύ μεγάλη πληροφόρηση πριν τελειώσουν το δημοτικό, πλήρη πληροφόρηση για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται, και θα πρέπει να εξηγήσουμε, ακριβώς επειδή θίχτηκε και το θέμα της πορνογραφίας, να εξηγήσουμε ότι αυτά είναι ταινίες. Είναι ταινίες, δεν είναι αληθινά σενάρια. Ότι αυτοί είναι ηθοποιοί, ότι πληρώνονται για αυτό. Ενδεχομένως και με τις κανονικές που λέει ότι σκοτώνεται, αλλά δεν σκοτώνεται, είναι στα ψέματα. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί θα λάβει το μήνυμα το παιδί ότι οι άντρες είναι πάντα έτοιμοι, ιδίως για ένα αγόρι, ξέρετε. Έτσι, και για τις κοπέλες, αλλά για ένα αγόρι που έχει λίγο ένα φορτίο παραπάνω στο σεξουαλικό τομέα. Δεν είναι πάντα έτοιμοι οι άνθρωποι. Στις ταινίες βλέπει αυτό. Οι άντρες είναι πάντα έτοιμοι για όλα. Οι γυναίκες το ίδιο, δείχνουν πολύ έντονο πάθος. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα σενάριο. Είναι ένα σενάριο έτσι που πληρώνονται οι ηθοποιοί γι' αυτό και το κάνουν όπως βλέπεις και τις άλλες ταινίες. Να το καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα έχουν διαφορετικό βάθος. Γίνεται με ανθρώπους που αγαπάμε, που νιώθουμε οικεία, που θέλουμε να είμαστε μαζί τους και είμαστε έτοιμοι. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Να ανακεφαλαιώσω μέχρι εδώ. Ότι μπορούν οι γονείς να μπλοκάρουν κάποια πράγματα για να μην βγαίνουν στις οθόνες. Μπορείτε να πάτε στο ίντερνετ να. Ναι, όχι στο. Μην το χάσουμε όμως. Περίμενε. Κάτσε να ανακεφαλώσω. Θέλω μια παρατήρηση παραδείγματος, γι' αυτό το λέω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, σε περίπτωση τώρα που. Γιατί δεν είναι πάντα στο σπίτι, υπάρχει πρόσβαση παντού σε υπολογιστή. Τα παιδιά πέσουν κάπου εκεί, τους εξηγούμε ότι αυτά που μας είπατε. Και τέλος αυτό που λέτε είναι πριν τα παιδιά τελειώσουν το δημοτικό πρέπει να ξέρουν από εμάς τους ίδιους τους γονείς, είτε έχουν δει είτε δεν έχουν δει, κάποια... τα πάντα για τη σεξουαλική πράξη. Κάποια πράγματα και ανάλογα με την ηλικία τους. Ναι, ανάλογα με... Μην ρωτήστε με και θα πω κάτι μετά. Το λέγαμε με τον αρχισυντάκτη πριν που... Ότι στην Ινδία παρατηρήθηκε, λέει, με την έκρηξη του ίντερνετ και όλα αυτά, επειδή δεν ήταν στην κουλτούρα τους, είδαν πολλές, άρχισαν να βλέπουν ταινίες και να μπαίνουν και να κάνουν και ευξήθηκαν οι βιασμοί και η βία. Διότι θεωρούσαν ότι ήταν ότι έτσι κάνουν. Ναι. Δύο, χαπ, 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 άιντε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε και αν είναι έτσι. Γιατί έτσι είναι. Ναι, και να πούμε. Δηλαδή σε μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι απλώς ήταν παρθένοι οργανισμοί από τέτοιου είδους παραστάσεις. Λειτουργήσε. Είναι πολύ καθηλωτική η εικόνα. Είναι πολύ καθηλωτική. Θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή μιλάω σε πολλά σχολεία και ασφαλές ίντερνετ. Πηγαίνω και μιλάω με τα παιδιά. Ρώτησα τα παιδιά που είχαν σε μεγαλύτερη ηλικία είχαν επαφή με αυτές τις εικόνες. Για ποια ηλικία μιλάμε? Μιλάμε για αυτό που αποκάλυψε η κυρία Κακαμπάκου, προεφηβεία προς εφηβεία. 10. Μιλάμε για 12 με 13. Τρεις περιόδους είναι, χωρίζουμε την εφηβεία έτσι. Πρώιμη εφηβεία 10 με 14, μέση εφηβεία 14 με 17 και όψιμη εφηβεία από 17 και πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, τα παιδιά είπανε ότι φοβηθήκαμε ότι κάτι παθαίνει. Δηλαδή, τους είπα, όταν το είδατε, τι νιώσατε? Αυτή την αμηχανία μπορείτε να μου την εξηγήσετε όταν είδατε μια σεξουαλική σκηνή στο ίντερνετ. Ναι. Ότι κάτι παθαίνει, κάποιος πονάει. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι αντιληφθείτε ότι πολλές φορές ο ρόλος είναι να πεις ότι κάποιος δεν παθαίνει κάτι, κάποιος δεν πονάει, ότι αυτό που γίνεται δεν είναι κακό, δεν είναι.
αλλά πώς γίνεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, κάτω από ποιες συνθήκες και με ποιους. Είναι πολύ σημαντικό να ορίσεις ως γονιός το πλαίσιο. Αν το ορίσεις το πλαίσιο μέσα στο σπίτι, το έχει μετά και στην κοινωνία, το έχει και στο ίντερνετ. Γιατί μέσα στο ίντερνετ θα δει τα πάντα και από πολύ μικρή ηλικία. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, σε αυτή τη διαπαιδαγώγηση που λέμε όσον αφορά και το ίντερνετ και το σεξ, θα πρέπει να έχουμε τρεις στόχους. Ο ένας στόχος είναι να εξηγήσουμε το φυσιολογικό και πότε συμβαίνει αυτό το φυσιολογικό, όταν είμαστε έτοιμοι εμείς. Έτσι, όταν θα βρούμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Και όχι όταν θα μας το ζητήσουν. Να πούμε ότι εμείς αγαπάμε τον εαυτό μας και τον εαυτό μας τον δίνουμε σε κάποιον που τον αγαπάει επίσης. Έτσι. Καλά, αγάπη με τον πόθο, βέβαια, μπορεί να ποθήσουμε πριν αγαπήσουμε. Δεν τι το λέω γίνει με την έννοια της αγάπης ο ένας του άλλου. Της έννοιας ότι εγώ αγαπάω τον εαυτό μου, τον σέβομαι, τον προσέχω και δεν τον δίνω στον καθένα. Έτσι, διαλέγω που θα τον δώσω, όταν θα τον δώσω. Ένας δεύτερος στόχος είναι για την αντισύλληψη. Έτσι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες στις έφηβες. Ναι. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε πολύ νωρίς για την αντισύλληψη, τις μεθόδους αντισύλληψης. Θα το πω ότι είναι το προφυλακτικό η καλύτερη αντισύλληψη, όχι μόνο για την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, έτσι, αλλά και για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα από την αρχή της συνουσίας καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι το τέλος. Δείχνουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το προφυλακτικό. Και ο τρίτος μας στόχος είναι, έχουμε έναν έφηβο, έτσι, 16-17 χρονών, που έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχει αρχίσει τη σεξουαλική του ζωή. 16-16. Έτσι, ναι. Ενημερώνουμε λοιπόν τα κορίτσια για να έχουν μια επαφή με ένα γυναικολόγο, να κάνουν τακτικά εξετάσεις, όπως και για αν συμβεί κάτι, να έχουν μια γνώση του τι κάνω άμα γίνει κάποιο λάθος. Έτσι, για να μην έχουμε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, μια ανεπιθύμητη άμβλωση που θα στοιχήσει αρκετά στον ψυχισμό και των δύο. Και της νεαρής εφήβου και του νεαρού εφήβου. Έτσι. Ότι υπάρχουν λύσεις, υπάρχει το χάπι της επόμενης μέρας. Μόνο όμως για τα ατυχήματα, δεν είναι μέθοδος αντισύλληψης, μην τους περάσουμε αυτό το νόημα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Τρεις στόχοι λοιπόν. Ο πατέρας στο γιο και η μάνα. Ο πατέρας στο γιο και η μαμά στην κόρη. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται αυτό. Και όχι η μάνα στο γιο και ο πατέρας. Αν υπάρχει πατέρας, η μητέρα αντίστοιχα, ο πατέρας στο γιο και η μητέρα στην κόρη. Αν δεν υπάρχουν ή αν αισθάνονται ότι είναι μακριά, να βρούνε μια θεία, νέα θεία που το παιδί της είναι κοντά, η θείο αντίστοιχα. Ναι. Κάποιον που νιώθει οικειότητα το παιδί του. Και για να πούμε, επειδή παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο και ρωτάει πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Να πούμε ότι θα βάλουμε τεχνικές πληροφορίες για το πώς γίνεται και στο Facebook της εκπομπής. Για τα φίλτρα. Ναι, για τα φίλτρα. Προστασία. Θα το βάλουμε Earth Studio 3 στο Facebook και στο internetnow.gr. Για να μην μας παίρνετε συνέχεια και ρωτάτε πώς γίνεται και αυτά, όλοι θα την έχετε την πληροφορία. Όποιος μας βλέπει τώρα, όποια μας βλέπει τώρα, οι τεχνικές πληροφορίες βήμα-βήμα για Google, για Internet Explorer, για Chrome, για τον τρόπο σύνδεσης λοιπόν, θα υπάρχει στο Earth Studio 3. Στο Facebook και στο internetnow.gr. Αυτό δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει το παιδί, ας πούμε, ότι ελέγχω το ίντερνετ όταν και το βλέπω εγώ και δεν... Δεν το καταλαβαίνει καν. Πρέπει να μεγαλώσει αρκετά για να το καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο κοφτήρι. Αλλά αυτό, γιατί μιλάμε και για κοφτήρια και είναι επίκαιρα. Για κόφτες. Λοιπόν, θα βάλουμε λοιπόν ένα κόφτη, όχι... Να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόφτη. Όχι, αυτός ο κόφτης είναι και όλοι τον θέλουν. Είναι κόφτης ίντερνετικός, είναι κόφτης φίλτρο περιεχομένου. Το έχουν όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούμε όλοι στους υπολογιστές μας και θα βρείτε οδηγίες στο Earth Studio 3, στο Facebook, περισσότερες γι' αυτό. Ωραία, και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα της παιδοφιλίας και παιδεραστίας. Και ίντερνετ. Και ίντερνετ, δηλαδή. Η σχέση του με το. Ναι, ναι, και πώς μέσα από την κοινωνία. Από τα... Από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ξέραμε παλιά, καραμελίτσα στην πλατεία, ας πούμε. Ναι, αυτό ναι, ναι. Τώρα δυστυχώς είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει, έτσι, και πολύ ευρέως διαδεδομένο. Όχι απλώς να γίνει. Γίνεται και χρησιμοποιείται για να βγαίνουν λεφτά που πουλάνε, κάνουν διακίνηση παιδικής που νομίζει. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν. Κάποιος να έχει ένα ψεύτικο προφίλ με άλλη ηλικία και το παιδί μας να μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο που θεωρεί ότι είναι συνομιλικός του. Και να ανοίξει και την κάμερα του υπολογιστή του. Γι' αυτό σας είπα, σε πολύ μικρές ηλικίες που ακόμα το παιδί δεν έχει κατανοήσει τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει, ο υπολογιστής δεν είναι στο δωμάτιό του. Είναι σε ένα χώρο που τον βλέπουμε όλοι. Είναι στο σαλόνι, για παράδειγμα. Ελέγχουμε και τον. Ναι, ακριβώς. Παρά τα φίλτρα που είναι. Παρά τα φίλτρα, ναι, γιατί μπορεί απλώς να ανοίξει, να μπει σε ένα παιδικό site, για παράδειγμα, έτσι, και να ανοίξει την κάμερα που έχει στον υπολογιστή. Στα παιδιά αρέσει να πειραματίζονται, έτσι. Δεν έχουν όμως γνώση του τι μπορεί να γίνει με αυτά. Ναι. Και υπάρχει και ένα θέμα με τον εκβιασμό, παίζει ένας εκβιασμός. Δηλαδή ο τρόπος που γίνεται αυτό, θέλω να το εξηγήσω αναλυτικά και να το καταλάβουν όλοι και να προετοιμάσουν τα παιδιά τους. Στέλνει ένα παιδάκι μικρό,
εφηβεία, προεφηβεία, εφηβεία, στέλνει μία φωτογραφία. Του λέει κάποιος άγνωστος, στείλε μου μία φωτογραφία. Πολύ διαδεδομένο να ξέρετε, έτσι, παρότι δεν σας φαίνεται απίθανο, στα παιδιά είναι πολύ διαδεδομένο να ανταλλάσσουν φωτογραφίες, βίντεο. Αυτό εγώ ήξερα ότι θα πω μη μιλάς με αγνώστους και μη στέλνεις φωτογραφίες. Παλιά λέει μη μιλάς αγνώστους έξω, όταν βγαίνεις στον δρόμο. Ξέρετε τι γίνεται. Ούτε με φίλοι. Δεν είναι άγνωστος. Δεν είναι άγνωστος. Είναι ο Μιχάλης που μιλάνε μαζί στο διαδίκτυο πολύ καιρό. Δεν είναι άγνωστος. Αυτό λέω ακριβώς, ότι αν δεν τον ξέρεις. Μην τον κάνεις φίλο, τουλάχιστον. Ναι, το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Του στέλνει την πρώτη φωτογραφία και εκεί γίνεται ο εκβιασμός. Και προσέξτε πώς στείνεται. Του λέει: αν δεν μου στείλεις δεύτερη, θα το πω στον μπαμπά σου. Αν δεν μου στείλεις άλλη μία, θα το πω στη μαμά σου. Αν δεν μου δώσεις και άλλες πληροφορίες, θα το πω σε όλους και θα τα δημοσιεύσω στο ίντερνετ. Και το παιδί, επειδή νιώθει την ανασφάλεια ότι μπορεί κάποιος να το πει, να το καρφώσει στη μαμά του ή στον μπαμπά του. Εκείνη την ώρα στέλνει φωτογραφίες. Ιδίως αν οι γονείς είναι απόμακροι. Ακριβώς. Αν οι γονείς είναι απόμακροι. Ναι, γιατί αν αισθάνεται με τους γονείς ότι είναι φίλοι του, ίσα ίσα θα τρέχει και να πει γιατί είναι. Ναι, αλλά πολλές φορές το παιδί νιώθει ότι έκανε λάθος. Ότι έκανε κάτι κακό. Ότι έκανε κάτι κακό και λάθος. Θα το μαλώσουν πολύ. Οπότε εκεί πρέπει να του πεις ότι δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Μπορείς να μου τα λες όλα, να ανοίξεις το διάβλο επικοινωνίας και να πούμε στα παιδιά που έχουν γυρίσει από το σχολείο, από τις εξετάσεις και μας βλέπουν τώρα, να μην φοβάστε ό,τι και να συμβεί, να κλείσετε τον υπολογιστή. Και να κάτσετε να σκεφτείτε με ηρεμία και ψυχραιμία, όχι βιαστικές κινήσεις και τίποτα δεν κρίνεται στο δευτερόλεπτο. Αυτό είναι ψευδαίσθηση. Μπορείς να κάτσεις, να το σκεφτείς, να πάρεις τηλέφωνο τους γονείς σου, τη γιαγιά σου, τη θεία σου, με ποιον μιλάς, με ποιον νιώθεις οικειότητα και αυτός να σου εξηγήσει τι γίνεται. Και να μην δίνουν και άλλες πληροφορίες. Γιατί δίνουν πληροφορίες, οι πληροφορίες πάνε σε site γνωριμιών, στείνεται ένα ολόκληρο κύκλωμα πάνω σε αυτό και σκεφτείτε ότι είναι. Παιδική πορνογραφία δεν είναι μόνο να δεις εντελώς τα όργανα ενός παιδιού, είναι και η κυλίτσα του. Είναι, δηλαδή, δεν μπορείς, έγινε χαμός τώρα αυτές τις μέρες στο Facebook, γιατί βγήκε ένας μπαμπάς, έσωσε το παιδί του από τροφική δηλητηρίαση και έβγαλε τον εαυτό του και το παιδί του γυμνά, χωρίς να φαίνονται τα απόκρυφά τους, στο Facebook. Και το Facebook είπε: δεν το δείχνω. Καλά, γιατί το πώς θα το ερμηνεύσει. Σκέψου όμως ότι τι γίνεται και πώς μπορεί να ερμηνευθεί και τι Photoshop μπορεί να γίνει πάνω στη φωτογραφία και μετά άντε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Άρα αυτό που λέμε ότι αν θες να στείλεις φωτογραφία στείλε μόνο πρόσωπο. Στα κορίτσια λέμε μη στείλεις καν μπούστο και στα αγόρια ισχύει αυτό. Δεν μπορείς να στέλνεις φωτογραφίες να έχουν παίξει μπουγέλο στο σχολείο και να στέλνουν φωτογραφίες στο Facebook να ανεβάζουν. Επειδή κάναμε πλάκα, κάνατε πλάκα, έχετε βραχεί όλοι, είστε βρεγμένοι, φαίνονται όλα. Τι με νοιάζει να γδυθείς μετά, δεν χρειάζεται. Είσαι ήδη γδυμένος. Δηλαδή το γδυμένος και ντυμένος και θα σου πει μπαμπά, μαμά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία, και τι μπορεί να γίνει, δηλαδή. Ένα κορίτσι βγάζει μια φωτογραφία με μαγιό, εγώ σου λέω, και την ανεβάζει στο Facebook. Έχει, άμα μπει στο Facebook. Τι μπορεί να πάρει. Το πρώτο πράγμα που λέω με το που προσγειώνομαι σε σχολείο για ομιλία ασφαλού ίντερνετ είναι δεν φωτογραφιζόμαστε πριν βγούμε Σάββατο βράδυ. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Γιατί τι μπορεί να. Τι, γιατί ωραία, φαίνονται όλα, παιδιά. Ωραία, θα το βάλει στο Facebook. Πολύ και όλοι πολύ ωραία ντυμένοι και πολύ. Και θέλουν και φωτογραφίες. Ναι, αλλά είναι ντυμένοι, ρε παιδιά. Τι ντυμένοι, αυτό δεν είναι ντυμένοι, είναι γδυμένοι. Γιατί μπορεί να γίνει τι με αυτή τη φωτογραφία. Να τροποποιηθεί και να μεταφερθεί σε άλλους ιστοτόπους. Και να γίνει, ας το πούμε, ένα δόλωμα. Οικειότητας προς τον άλλον. Άμα να, ξέρω εγώ, σε είδα σε αυτή τη φωτογραφία να είμαι φίλος με τον τάδε, να χρησιμοποιηθεί με άλλους τρόπους. Ή να σε εκβιάσει, να την αλλάξει τη φωτογραφία και να σε εκβιάσει και να σου πει θα τη βγάλω αυτή στο. Δεν χρειάζεται καν να την αλλάξει. Τη χρησιμοποιεί όπως είναι η φωτογραφία. Είναι, γιατί είναι ήδη ανεπτυγμένη. Αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι 16 ετών είναι ανεπτυγμένο, είτε αγόρι είτε κορίτσι. Φαίνονται τα στοιχεία που θέλει ο άλλος. Και εντυμένο να είναι. Εγώ σας ρωτάω απλά, και αυτό θα πούμε στα παιδιά. Όταν πάω για μπάνιο φωτογραφίζομαι με το μαγιό. Φαίνεται το μαγιό. Δεν φαίνεται το μαγιό. Φωτογραφίζω το πρόσωπό μου, φωτογραφίζω την παραλία, φωτογραφίζω αυτό. Δεν είναι αντικείμενο το σώμα μου φωτογράφησης. Καλά, πάντως παιδιά, αυτό που λες τώρα, όλα τα παιδιά ξέρω φωτογραφίζονται πριν βγουν έξω. Ναι. Αυτό που θέλει να είναι όμορφα. Ρωτάω, γιατί το κάνω. Για σώμα αυτό και για πρόσωπο. Ποιο είναι το μήνυμα όμως που περνάει το παιδί εκείνη την ώρα. Για να πάρουν like. Τι, το ναι. Τι σημαίνει αυτό. Συγγνώμη, ότι ψάχνουμε δηλαδή. Γιατί το κάνουμε. Άρα ψάχνουμε. Άρα ψάχνουμε. Δεν πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι εκτίθεμε. Το ψάχνουμε με την έννοια του βγαίνω βράδυ, είμαι νέος, δηλαδή με μία έννοια. Όλα τα παιδιά. Αυτό που λες τώρα. Στι παρέ μου να βρω φίλου. Όλα τα παιδιά. Όλα όμως. Μπορούμε να το κάνουμε λοιπόν και να έχουμε επίγνωση του τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Από το 14, να πάω από το 13 μέχρι. Να πούμε ότι δεν χρειάζεται να
ντύνεσαι και να αποκαλύπτεις τόσα πράγματα από το σώμα σου. Να εξηγήσουμε ότι πολλές φορές το να κρατάς κρυφά πράγματα είναι πιο ελκυστικό. Το παιδί δεν το ξέρει αυτό. Mm. Γιατί τα πρότυπα που βλέπει είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω, Μενικό. Τι λέτε εσείς, κυρία Καμπάκου, σε αυτό? Καλό είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Καλό είναι επίσης και να αποδεχτούμε ότι ό,τι και να πούμε, το παιδί θα φωτογραφηθεί και θα βγάλει τις φωτογραφίες του στο διαδίκτυο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επιμένω στην πολύ. Στην έγκαιρη πληροφόρηση σε νεαρές ηλικίες για τους κινδύνους. Το ναι, εσύ έβγαλες μια πολύ όμορφη φωτογραφία αθώα με τη φίλη σου που κρατιέστε αγκαλιά ή που μπορεί να τη δίνει ένα φίλο στο μάγουλο. Όμως αυτή η φωτογραφία που την έστειλες εκεί, επειδή ακριβώς δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το διαδίκτυο, ούτε και εγώ ξέρω που είμαι μαμά σου, υπάρχουν άλλοι που ξέρουν καλύτερα. Αυτή η φωτογραφία θα σου άρεσε να πάει σε ένα site που δείχνει αυτά που είδες τις προάλλες και δεν σου άρεσε? Όχι. Αφού δεν θα σου άρεσε, να προσέχεις λίγο παραπάνω ποιες φωτογραφίες ανεβάζεις. Ή αν θέλεις να ανεβάσεις κάποιες, δείξε σε μένα και τον μπαμπά. Ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε έτσι και να προλάβουμε. Δεν θα γίνουν. Τα πάντα δεν γίνονται. Έτσι, ούτε μπορούμε να. Μην είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, τα παιδιά μας θα εκτεθούν και στον κίνδυνο, θα εκτεθούν και στους αγνώστους και στους πειρασμούς. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μιλήσει από πάρα πολύ νωρίς για να έχουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δρούνε. Και αν κάτι βγει από αυτό το πλαίσιο, που συμφωνώ μαζί σας, καλό είναι αυτή τους την αίσθηση ότι βγήκαμε από το πλαίσιο, δεν νιώθω πολύ καλά, να τη μεταφέρουν σε εμάς. Να είμαστε εμείς δηλαδή κοντά και να τη μεταφέρουν σε εμάς. Και εμείς να έχουμε δουλέψει λίγο με τον εαυτό μας και να μην είμαστε. Τι έγινε τώρα, γιατί έγινε αυτό? Να μην είμαστε έτσι, να το πούμε εντάξει, έγινε αυτό, κάνουμε και λάθη. Πώς θα το διορθώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη φορά να μην ξαναγίνει. Καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δηλαδή, να μην είμαστε οι απόμακροι γονείς, οι απαγορευτικοί που έχουν ταμπού, που έχουν έτσι ενοχές και είμαστε απαγορευτικοί στο να έρθει το παιδί μας να μας μιλήσει. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ πολύ σημαντική. Πολλές φορές τα παιδιά τα φωτογραφίζουν χωρίς τη συνένεση και τη συγκατάθεσή τους. Για τα μίντια λες τώρα. Για τα μίντια. Εγώ λέω για το σχολείο. Στο σχολείο, στο δρόμο. Και μετά αυτό γίνεται αντικείμενο κοροϊδίας. Καλά, στον δρόμο μπορεί να μην μπορείς να λέξεις, αλλά στο σχολείο. Στο σχολείο. Οι καθηγητές θα πρέπει να πούνε ότι δεν πρέπει να φωτογραφίζει κανείς κανέναν αν δεν έχει τη. Ωραία, να πούμε εμείς τι να κάνει το παιδί για να προφυλαχτεί. Πρώτον. Βρε και το παιδί. Ναι, άμα σε πάρουν, αλλά πάει ο άλλος και σε κοροϊδεύουν μέσα από αυτή τη φωτογραφία, τι θα κάνεις? Έχεις δικαίωμα πρώτον να γυρίσεις το πρόσωπό σου. Νούμερο ένα. Με το που βλέπεις ότι άλλος κάνει την κίνηση. Ή να του βάλεις τα χέρια μπροστά. Ναι, προφανώς. Δεύτερον. Δεν το κάνουν όμως. Πρέπει να το πούμε. Έχει δίκιο. Και αυτό αισθάνονται αμήχανα να το κάνουν. Πρέπει δηλαδή, όπως κάποιος αν πάει να σε αγγίξει, του βγάζει το χέρι στην άκρη. Δεν λες, α, τι κάνεις, με αγγίζεις. Όχι. Δεύτερον, του λες, σβήσε τη φωτογραφία τώρα. Ακόμα και αν είσαι. Ναι. Έχεις δικαίωμα να το ζητήσεις αυτό. Πας και του λες. Ναι. Σε παρακαλώ, σβήσε τη φωτογραφία τώρα. Θα σβήσει τη φωτογραφία τώρα. Πηγαίνεις στον καθηγητή, στο δάσκαλο και του λες. Σβήσε τη φωτογραφία τώρα. Το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί με αυτά τα πράγματα. Όχι, αλλά αυτό μπορεί να είναι μια οδηγία στα σχολεία οι καθηγητές να πούνε στους μαθητές. Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνει και θεσμικά να μπορεί να ξέρει ο άλλος ότι η φωτογραφία όπως έτω σε αγγίζουν. Στα σχολεία, ειδικά στα δημόσια, υπάρχει ο θεσμός του κουβά. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνει ένας κουβάς και μαζεύει τα κινητά στο μάθημα. Ο καθηγητής παίρνει ένα κουβά και λέει: ορίστε, ρίξτε τα κινητά μέσα. Αυτό για το μάθημα, την ώρα του μαθήματος. Για το μάθημα και αυτό πολλά σχολεία το κάνουν και στο διάλειμμα. Και λένε: δεν έχεις δικαίωμα. Ναι, πολλά σχολεία το απαγορεύουν. Υπάρχουν σχολεία στην Αθήνα που έχουν κλωβό. Δηλαδή έχουν ένα ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα που δεν αφήνει να μπει κινητή τηλεφωνία μέσα σήμα. Αυτό είναι σωτήριο. Και το κάνουν πολλά σχολεία. Είναι μια ακτινοβολία και αυτό τώρα, τέλος πάντων. Μα δεν αφήνει να μπει ακτινοβολία. Αυτό δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Οπότε γενικά αντιδράμε, γενικά το διώχνουμε και το λέμε, το δηλώνουμε ότι δεν έχει δικαίωμα. Και το λέμε, το παιδί πρέπει να νιώσει άνετα να το πει στους γονείς του. Ναι, αυτό. Αλλά η σχέση με τους γονείς, παιδιά. Ωραία, και πείτε ότι το παιδί κάνει ένα λάθος, έχει στείλει μια φωτογραφία, το λέει στους γονείς. Οι γονείς τι κάνουν, ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά δεν μαλώνουν το παιδί, φαντάζομαι. Όχι, δεν μαλώνουν το παιδί, αλλά τι κάνουν. Εξηγούν το λάθος. Υπάρχουν υπηρεσίες, βέβαια. Βέβαια. Υπάρχουν υπηρεσίες και μάλιστα και που λειτουργούν και πάρα πολύ καλά σε τέτοια. Όταν βρούμε τέτοια υπηρεσία που λειτουργεί καλά, εντυπωσιαζόμαστε στη χώρα. Και όμως, δηλαδή στην ελληνική αστυνομία, όντως τέτοια λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Ωραία, άρα πάμε στην αστυνομία. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εντύπωση. Αν είναι τόσο σοβαρό, ναι. Αλλιώς τον καθηγητή. Τον καθηγητή, ναι, για να σβηστούν, γιατί ξέρετε, αυτές οι φωτογραφίες λίγο γίνονται και ιδίως άμα είναι κάπως ιδιαίτεροι, γίνονται λίγο viral μεταξύ των συμμαθητών και μπορεί να λειτουργήσουν και. Σαν πουλί. Ναι, εκβιαστικά. Μπορεί να πει επειδή γυμνό, μπορεί να πει σε μια φάτσα που δεν φαίνεται. Δεν ξέρω. Σωστό. Και να πούμε ότι viral σημαίνει σαν ιός, δηλαδή εξαπλώνεται παντού και δεν το ελέγχεις.
Μπορεί να βγει μια φωτογραφία και να βγει Facebook, Twitter, Instagram. Τώρα είναι και πολύ της μόδας το Instagram. Ναι, ναι. Αυτά είναι κυρίως και τα παιδιά, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα γι' αυτό, χρησιμοποιούν πάρα πολύ Snapchat. Το Snapchat είναι το κίτρινο φαντασματάκι. Είναι η πιο νέα εφαρμογή, ναι, το οποίο χρησιμοποιείται και για sexting, όπως το λέμε. Δηλαδή για να κάνουν ανταλλαγή πληροφοριών και εικόνων, που είναι και λίγο πιο προσωπικές και σβήνονται μετά από 24 ώρες. Γιατί σβήνεται υποχρεωτικά ό,τι στείλεις. Ό,τι στείλω μέχρι, αν τραβήξω ένα Snapchat τώρα, στις 24 ώρες, Σεραφή, έχει διαγραφεί. Να το κάνω save. Μόνο τα δικά σου μπορείς να κάνεις, όχι των άλλων. Μάλιστα. Και όταν έβγαλαν σύστημα, είναι μέσα στο λογισμικό του προγράμματος και ξέρουν αυτοί που το κάνανε γιατί το κάνανε και είναι viral μεταξύ εφήβων αυτό. Δηλαδή σε όποιο σχολείο πας, όλοι είναι στο Snapchat. Όλοι. Όλα τα δεν παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει save. Αυτό που είναι περίπου πιο πολύ το... και από το Facebook στο Snapchat, γιατί δεν γίνεται save. Μπορεί μόνο το δικό σου να κάνει save. Σύμφωνοι. Αυτό έχω κολλήσει. Ναι, και έχει είναι μέχρι 10 δευτερόλεπτα. Οπότε και λες... Είναι μέχρι 10 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό. Όλα αυτά θα μπορέσει κάποιο να τα δει σε λίγη ώρα στην... ναι, πω... στο Facebook, γιατί δεν έχουμε Snapchat. Ναι, στη σελίδα του. Στη σελίδα. Στη σελίδα Earth Studio 3. Και στο Twitter που έχουμε έρθει στο 2-3 μπορεί το. Έτσι προστάρουμε. Θα ανέβουν όλα αυτά εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Καλή συνέχεια. Εμένα με βοηθήσατε τουλάχιστον. Πολύ ωραία αυτό. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Και όταν μεγαλώσει ο δικός μου, θα έχουμε να πούμε, φαντάζομαι, άλλα, γιατί θα έχουν βγει άλλα πράγματα και αυτά θα είναι και παλιά. Θα τα ξέρουμε. Ναι, έτσι είναι. Τα καινούργια θα πούμε.